Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στο βιβλίο Αποκάλυψης και σελίδα 1096 και κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ. 16 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1096 από το βιβλίο Αποκάλυψης. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσα προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού. Και πήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί την γην και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του χειρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού στους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων και έγινε αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο όνοιν και ο όσιος, διότι έκρινας ταύτα, επειδή αίμα αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκας σε αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι. Και άκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιη η κρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχει ότι εμφυλάειν αυτήν επί των ήλιων και δόθησε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς αυτάς και δεν μετενόησαν ώστε να δώσω συν δόξαν εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότος και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και βλασφήμισαν τον Θεό του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην και εξηράνθη το είδωρ αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των Αποανατολών Ηλίου. Είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντα και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης δια να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομος κλέπτης μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπω σύ την ασχημοσύνη αυτού. Και συνήθρισεν αυτούς εις τόπον των καλουμένων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τον αέραν και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού από του θρόνου λέγουσα «Ετελέστη» και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσο πολλά μεγάλος σεισμός. Και διαιρέθη η πόλη μεγάλη εις τρία μέρη και οι πόλεις των εθνών έπεσαν και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού δια να δώσει εις αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσα η νήσος έφυγε και τα όρια δεν ευρέθησαν και η χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί του ανθρώπου και βλαστήμησαν οι άνθρωποι των θεών δια την πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή είσαι το μεγάλης φόδρα. Αμήν. Τώρα πια όλα έχουν αλλάξει και στον ουρανό και στη γη.
περάσανε τα πρώτα 3,5 χρόνια αφού ο λαός του Θεού, οι νεκροί εν Χριστώ ανεστήθησαν πρώτα, ταυτόχρονα δε οι ζώντες εν Χριστώ αρπάχθησαν και όλοι μαζί συναντήθηκαν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και εκεί είδαν τον Ιησού Χριστόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Και εκεί διεπίστωσαν ότι είναι όμοιοι με Αυτόν. Αμέσως μετά αποκαλύφθηκε ο Αντίχριστος. Και αμέσως μετά αρχίζουν οι πληγές με τις 6 σφραγίδες. Η δεύτερη σφραγίδα είναι σημαντικότατη, διότι, συγγνώμη, η δεύτερη σφραγίδα είναι σημαντικότατη, διότι δι' αυτής καταργείται αυτό το οποίο ο Θεός είχε εγκαταστήσει, πάσα αρχή και εξουσία. Καθώς μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να προσευχόμαστε, εις πάντας του σώντας εν αξιόμαση, για να ζούμε βίον ησύχιον, ευλογημένο, άγιο, εν πάση σεμνότητη και αγιασμό. Με την δεύτερη σφραγίδα τελειώνει αυτό το οποίο ο Θεός είχε κάνει, να υπάρχει δηλαδή τάξης, ησυχία, ακόμη και ευημερία στους ανθρώπους. Δηλαδή να βασιλεύει η δικαιοσύνη του Θεού επί της γης. Όντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει πάντα τον πιστεύοντα, να υπάρχει το Ευαγγέλιο επί της γης δια του οποίου να αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι περνάνε τα πρώτα 3,5 χρόνια με τις 6 και μάλιστα 7 σφραγίδες, που είναι σφραγίδες που εκδηλώνεται η οργή του Θεού και του αρνίου επί της γης, και στη συνέχεια με τις 6 και μάλιστα 7 σάλπιγγες που εκδηλώνεται ακόμη στα πρώτα 3,5 χρόνια μεγαλύτερη η οργή του Θεού και σκληρότερη. Ταυτόχρονα, δηλαδή με το τέλος των 3,5 ετών, δημιουργείται μια τρομακτική αλλαγή. Πόλεμο στον ουρανό. Για πρώτη φορά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με το χερούβ το επισκιάζουν, με το διάβολο και τον σατανά. Και πραγματικά κατατροπώνει με τη δύναμη του Θεού στον προσδιορισμένο από τον Θεό χρόνο, γιατί τίποτα δεν γίνεται έξω από τους χρόνους και τους καιρούς που ο Θεός έχει προσδιορίσει για όλα τα γεγονότα του κάθε ενός ανθρώπου προσωπικά, της κάθε μία οικογένειας προσωπικά, της κάθε μικρής εκκλησίας, αλλά και όλα τα γεγονότα σε όλα τα έθνη και σε όλη την ιστορία των ανθρώπων. Όλα είναι κάτω από τους οφθαλμούς του Κυρίου, εις τον οποίον ανήκει να εφορά επί πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Και επειδή γνωρίζει τα πάντα ο πάνσοφος Θεός και παντοδύναμος Θεός, καθώς ο Θεός είναι αγάπη, ο συγχωρητικός, πολυέλεος, μακρόθυμος Θεός, αγωνίζεται να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Μάλιστα, απέστειλε τον Υιόν του το μονογενή να γίνει θυσία, αμνός Θεού, εσφαγμένος, να χύσει το αίμα Του, ώστε ο Θεός να δώσει δώρο στον άνθρωπο, τον οποίον ελκύει με ένα όπλο έχει ο Θεός, την αγάπη Του, και όποιος δεχθεί αυτή την πίστη και πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του σόντος, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και κατά το Λόγο του Κυρίου επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, τότε αυτόν ο Πατέρας Θεός θα τον αναγεννήσει εις ελπίδα ζώσα και θα τους χαρίσει μία κληρονομιά άφθαρτο, αμάραντο και αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για τα τέλη των αιώνων.
και όποιος δεχθεί αυτό το υπέροχο δώρο του Θεού, την πίστη, πιστέψει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, από εκεί και πέρα παίρνει εξουσία και είναι τέκνο Θεού. Δηλαδή τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, εάν πράγματι συμπάσχει μετά του Ιησού Χριστού, δηλαδή να είναι νεκρός για την αμαρτία, νεκρός για τον κόσμο, νεκρός για τις επιθυμίες του κόσμου, ζωντανός για το θέλημα του Θεού, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε είναι πραγματικά Υιός Θεού. Και επαναλαμβάνω, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Απίστευτο. Αυτός λοιπόν όλους αφού τους αρπάξει, γιατί δεν θα τους αφήσει να συνυπάρχουν με την περίοδο που θα εκδηλώνεται επί της γης η οργή του Θεού και του αρνίου, και αμέσως μετά την Ανάσταση θα βρεθούνε, ενώ τώρα οι νεκροί εν Χριστώ βρίσκονται στον Παράδεισο, με την Ανάσταση θα βρεθούν στο θρόνο του Θεού, που θα είναι περικυκλωμένος από τέσσερα ζώα, από μυριάδες αγγέλων, αλλά και από 24 πρεσβύτερους, οι οποίοι θα αποτελούν τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Τώρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, είμαστε στην περίοδο που ο Μιχαήλ κατετρόπωσε το διάβολο και για πρώτη φορά ο ουρανός είναι ελεύθερος από τον κατήγορο των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Δεν υπάρχει κατήγορο στον ουρανό πια. Στον ουρανό υπάρχει, στο θρόνο του Θεού υπάρχει ο παντοδύναμος Θεός, το αρνίον των εσφαγμένων, τα τέσσερα ζώα, 24 πρεσβύτεροι και αμέτρητος πλήθος, καθώς πλέον ο Ιησούς Χριστός που με την Ανάστασή Του ή το πρωτότοκος εκ των νεκρών, τώρα είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και όλοι οι ουρανοί χαίρονται, αγάλλονται και δοξάζεται το Θεός. Ο δε διάβολος επί της γης πια έχει μίσος μέγα, θυμό μέγα εναντίον των ανθρώπων, γιατί εξεύρει ότι λίγος καιρός του μένει. Και η προσπάθειά του είναι να εμποδίσει, ο αγώνας του είναι να εμποδίσει τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, που θα κρίνει και θα καταδικάσει και τον διάβολο και τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, αλλά ιδιαιτέρως προσπάθειά τους είναι να επιβιώσουν από τις 7 τελευταίες πληγές, που είναι οι 7 φιάλες των τελευταίων 7,5 ετών. Τρομακτικές. Και θέλω να τις δούμε με τη χάρη του Χριστού, όπως μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, μία-μία. Μοιάζουν με τις 7 σάλπιγγες, αλλά σε υπέρτατο βαθμό κρίσης, ταλαιπωρίας των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη. Αφού άκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού του Θεού λέγουσα προς τους 7 αγγέλους, υπάγεται και εχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού, ο πρώτος άγγελος υπήγε και εξέχε την φιάλην αυτού επί την γην. Και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους. Εδώ σας θυμίζω ότι όταν ο διάβολος πήρε άδεια από τον Θεό να ταλαιπωρήσει, συγγνώμη, από τον Θεό να ταλαιπωρήσει τον Ιώβ, απέστειλε σε αυτόν τη δεύτερη φορά έλκος κακών. Και ήταν όλο του το σώμα μια πληγή, πόναγε τρομερά, για να πάρουμε μια ιδέα, και ξυνότανε με πέτρες για να ανακουφιστεί λίγο από τον πόνο. Τώρα όμως
στην πρώτη, αμέσως στην πρώτη φιάλη, την οποία εξέχεν ο άγγελος επί της γης, έγινε έλκος, όχι μόνο κακών και πονηρών, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, και το έλκος αυτό δεν έγινε σε όλους τους ανθρώπους. Όπως ο Αντίχριστος εξαιρεί και καταδικάζει, ταλαιπωρεί, τρομοκρατεί αυτούς οι οποίοι δεν τον προσκυνούν, δεν τον λατρεύουν, δεν προσκυνούν την εικόνα του, δεν λατρεύουν την εικόνα του, και εν τέλει δεν βάζουν το χάραγμα, την επιβεβαίωση της υπακοής των ανθρώπων αυτών στο διάβολο, στον Αντίχριστο και στον ψευδοπροφήτη, σε αυτούς τους ανθρώπους κάνει φοβερά πράγματα, που το χειρότερο από όλα είναι δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν ούτε να πουλήσουν, αλλά ζουν μέσα σε μία απόλυτη ταλαιπωρία ελλείψεων και κακοπαθειών. Στην πρώτη σάλπιγγα συνέβη κάτι σχεδόν αντίστοιχο. Λέει ο Λόγος του Θεού, έγινε χάλαζα και πήρε με μειγμένα με αίμα, ερήφθησαν εις την γη, όπως και στην πρώτη φιάλη, και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Έγινε δηλαδή ζημιά στη φύση, ενώ στην πρώτη πληγή, στην πρώτη φιάλη, έγινε έλκος φοβερό και πονηρό, κακό και πονηρό σε όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα αυτούς που δεν έχουν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου και δεν έχουν βάλει το χάραγμα. Αυτές οι 7 πληγές διαρκούν 3,5 χρόνια. Αν διαιρέσουμε δηλαδή 36 μήνες, 40 μήνες, 3,5 χρόνια, με τις 7 πληγές είναι περίπου 6 μήνες η κάθε μία πληγή, 5 μήνες, φοβερές καταστάσεις. Ξέρεις, θα πει 5 μήνες με έλκος κακών και πονηρών, όλοι οι άνθρωποι με εξαίρεση, φοβερό πράγμα, να βλέπουν αυτούς που δεν έχουν βάλει το χάραγμα να μην έχουν τέτοιο πράγμα. Και ακόμη είμαστε στην πρώτη και όχι στη χειρότερη, στην πρώτη φιάλη. Πάμε τώρα στη δεύτερη. Ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλη αυτού επί την θάλασσα και έγινε η θάλασσα αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν τη θαλάσσια. Αίμα δηλαδή δηλητηριασμένο, σάπιο. Το αίμα του νεκρού δεν είναι όπως το αίμα το δικό μας που κάνουμε μετάγγιση, σάπιο. Όλη η θάλασσα έγινε σαν σάπιο αίμα και δεν έμεινε καμία ψυχή ζώσα εν τη θαλάσσια. Στη δεύτερη σάλπιγγα πάλι στη θάλασσα επενεύει ο Θεός λέγοντας, και ο δεύτερος άγγελος σε σάλπισε, ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη επί την θάλασσα, και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα, όχι αίμα ως νεκρού, και απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων το εν τη θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Στη δεύτερη όμως φιάλη το κακό είναι πλήρες, αυτή είναι η διαφορά. Πλήρες το κακό. Όχι λίγο, εν τρίτον, δύο, τρία, πλήρες το κακό. Και πάλι 5 μήνες κρατάει και αυτό, περίπου. Και πάμε τώρα στην τρίτη φιάλη. Όσο πάει γίνονται τα πράγματα και χειρότερα. Θλίψεις που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ στην ανθρωπότητα. Τρίτη φιάλη. Και ο τρίτος άγγελος εξέχε την φιάλη αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγά των υδάτων και έγιναν όλα αίμα. Μην μιλάμε σας παρακαλώ. Και έγιναν όλα αίμα.
και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο ον, ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινες ταύτα». Επειδή μιλάει για τον όσιο, ο ον, ο ίν και ο όσιος, ο μόνος που είναι πραγματικά αφιερωμένος στο έργο του είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο παντοκράτορ. Δεν ξεφεύγει δεξιά ή αριστερά. Δεν εκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Αλλά περπατάει ακριβώς στο θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Και είναι τρομακτικό αυτό. Και πρέπει να του μοιάσουμε. Μιμητέ του Θεού γίνεστε ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Δηλαδή έχουμε πρότυπα να ομοιάσουμε. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Τον Πατέρα στην αγάπη. Τον Υιό στη χάρη, στη συγχωρητικότητα. Στο έλεος, στη θυσία και τον παράκλητο το Πνεύμα της αληθείας στην προσευχή, γιατί ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας είναι ο μόνος μεσίτης επί της γης μεταξύ Θεού και Αγίων ανθρώπων όμως, ενώ ο Ιησούς Χριστός είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και όλων των ανθρώπων, γιατί θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, ο παράκλητος επί της γης, και θέλω να το δούμε αυτό για να μην έχουμε και καμία αμφιβολία μέσα μας, το λέει τόσο ωραία ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω, μην ανοίγετε, από το 8 κεφάλαιο, 26 εδάφιο, «Ο σαύτος δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις αδυναμίες μας, επειδή δε το Πνεύμα ξεύρει ότι εμείς δεν εξεύρωμεν πώς και τι πρέπει να προσευχηθούμε, γι' αυτό αυτό το Πνεύμα υπέρμεσιτεύει περιμόν διαστεναγμών αναλύτων. Ο δε ερευνών Πατέρας Θεός τας καρδίας εξεύρει ποιο είναι το Πνεύμα, το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν μεσιτεύει μόνο υπέρ των Αγίων». Άρα λοιπόν πρέπει να είμαι θα μιμητέ του παντοδύναμου Θεού, του τριαδικού Θεού, να περπατάμε ως τέκνα αγαπητά εν αγάπη, μιμητέ του Θεού, να παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό είναι η λογική μας λατρεία, αυτό είναι η λογική μας λατρεία, να μιμούμεθα στη θυσία αλλά και στη χάρη και στη συγχωρητικότητα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και το σημαντικότερο για το Πνεύμα το Άγιο είναι να προσευχόμεθα υπέρ πάντων των Αγίων. Και αυτό είναι φοβερό έργο. Έχει μεγάλη μισθαποδοσία, μεγάλη ανταπόδοση. Να μεσιτεύουμε καθώς είμεθα διαπίστεως βασιλής, δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε, απόλυτη ελευθερία βούλησης και ιερείς του υψίστου με απόλυτη εξουσία μεσητικής προσευχής. Πώς? Θα προσευχηθώ με το νου, αλλά θα προσευχηθώ και με το Πνεύμα. Και με το Πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο θα μεσητεύει υπέρ πάντων των Αγίων. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδελφοί, να ζούμε χριστιανική ζωή. Πολύ σημαντικό, να ζούμε χριστιανική ζωή. Χριστιανική ζωή δεν είναι παιχνιδάκι, δεν είναι αστιάκια. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Σπέρνουμε στη σάρκα, δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει και ό,τι νομίζουμε. Το βέβαιο είναι ότι θα θερίσουμε φθορά. Δηλαδή, αν κάνουμε ό,τι νομίζουμε, αν κάνουμε ό,τι θέλουμε και αν κάνουμε ό,τι μας αρέσει, και βάζουμε και μέσα και με τη δικαιολογία, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Βεβαίως περιμένουμε. Αλλά περιμένουμε
εργαζόμενοι το έργο του Θεού. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ξέρουμε. Και αν προσέχεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, τότε θα ενεργήσει ο Θεός. Πώς? Σώζοντας και το μη αθώο και της καθαρότητας των χειρών σου. Άρα δεν είναι περιμένουμε να δούμε ο Θεός τι θα κάνει και δεν κάνουμε τίποτα. Περιμένουμε ο Θεός να δούμε τι θα κάνει κάνοντας, πράττοντας, εκτελώντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, που είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά, δεν είναι πολλά. Σαν βασιλείς του υψίστου να μελετάμε το Λόγο του Θεού για να μένουμε στο Λόγο του Θεού, και σαν ιερείς του υψίστου να προσευχόμεθα υπερπάντων των Αγίων με το νου και με το πνεύμα. Και βεβαίως, και όταν λέω υπέρ των Αγίων, όλων των Αγίων, και των κοντινών και των αδελφών μας, αλλά και υπερπάντων των Αγίων. Θεός να μας δίνει χάρη, έλεος, να ζούμε στην παρουσία του Θεού. Φοβερό λάθος. Δεν κάνω τίποτα, περιμένω να δω ο Θεός θα κάνει. Τρομακτικό λάθος. Αποτυχημένος ο άνθρωπος αυτός. Δεν κάνω τίποτα. Σου είπε ο Θεός να μην κάνεις τίποτα? Αντιθέτως, τι σου λέει? Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Ζωή μας ένας αγώνας. Διότι στενή είναι η πύλη. Τεχλημένη η οδός. Προχωράμε περπατώντας τα ίχνη του Χριστού. Αλλά αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Το δεν κάνω τίποτα είναι φαρδιά η πύλη. Ευρύγωρος η οδός. Ό,τι θέλω, ό,τι νομίζω, δεν βαριέσαι αδερφέ, δεν πειράζει. Περιμένω να δω ο Θεός θα κάνει, έχω και πίστη. Τι πίστη είναι αυτή? Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Δεν είναι πίστης. Είναι γνώμη πίστεως. Δηλαδή νομίζω, δεν είναι πίστης αυτή. Πίστης χωρίς έργα είναι νεκρά. Και η πίστης πότε ζωοποιείται? Όταν εργάζομαι. Και τι εργάζομαι? Με αγάπη. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Αλλά να συνεχίσουμε. Γιατί πολλά μπορούμε να πούμε για την χριστιανική μας ζωή, που όμως είναι απαραίτητα να τα ακούμε, πιο απαραίτητα είναι να τα ζούμε. Γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, αδερφοί. Βαριόμαστε. Προσέχετε, λέει. Μη βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης, μέθης, μέριμνες βιωτικές. Γιατί δεν θα μπορέσετε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνουν. Θα μείνουμε κάτω. Ο Θεός να μας φυλάει. Ούτε ο κνηρής της ακοές, να μην ακούμε το Λόγο του Θεού, να μην μελετάμε το Λόγο του Θεού, να μην εξητούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά ούτε εκνηρίζει το έργο μας. Δούλος πιστός, φρόνιμος και αγαθός, όχι τεμπέλης, οκνηρός και πονηρός. Θεός να μας φυλάει. Πάρα πολύ κοντά είναι ο δούλος, ο καλός, ο φρόνιμος και πιστός, από το δούλο τον πονηρό, τον οκνηρό και τον κακό. Δούλος ο ένας, δούλος ο άλλος, αλλά ποιον δουλεύει έχει σημασία. Φύλαξέ μας, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Φύλαξέ μας. Τι άλλο να πούμε? Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Χριστό. Αλλά και δεν ξέρουμε να κάνουμε και τίποτα. Τρίτος άγγελος. Εξέχε την φιάλην αυτού επί τους ποταμούς και τα σπηγάς των υδάτων και έγιναν αίμα. Στη δε τρίτη σάλπιγγα, λέει ο Λόγος του Θεού, και τρίτος άγγελος σε σάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί το τρίτον, όχι όλους τους ποταμούς, επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος, φαρμάκι δηλαδή. Και έγινε το τρίτον των υδάτων άψυνθος, φαρμάκι, και πολλοί άνθρωποι
επέθαναν διότι εφαρμακώθησαν. Πολλοί άνθρωποι απέθαναν υπό των υδάτων. Τώρα είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Εξέχε την φιάλην αυτό επί τους ποταμούς όλους και στα σπηγάς όλων των υδάτων και όλα έγιναν αίμα. Το φαντάζεστε, αδερφοί? Όλα τα ύδατα επί της γης ήταν αίμα. Κύριε Θεέ μου, και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων. Δηλαδή υπάρχει άγγελος υδάτων? Βέβαια. Κάθε ένας άγγελος έχει μια υπηρεσία. Υπάρχει άγγελος που φροντίζει εσένα. Κάθε ένας από εμάς έχει το δικό του άγγελο. Αλλά και πολλοί άγγελοι στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτών. Δηλαδή αν σήμερα φοβόμαστε το Θεό, οι άγγελοι στρατοπεδεύουν γύρω μας. Ή αν δεν φοβόμαστε το Θεό, κανένας άγγελος δεν στρατοπεδεύει γύρω μας. Και τι θα πει φοβάμαι το Θεό? Φοβάμαι το Θεό σημαίνει πράττω το θέλημά Του. Δεν κάνω, όπως είπαμε, ότι θέλω, ότι μ' αρέσει και ότι νομίζω, αλλά κάνω ότι αρέσει στο Θεό, προσευχόμενος, ότι θέλει ο Θεός, προσευχόμενος, και ότι εντέλεται ο Θεός, άρα διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Τότε άγγελοι στρατοπεδεύουν, πλήθος αγγέλων γύρω των φοβουμένων αυτών. Γιατί ο φοβούμενος των Θεών πάντοτε πράττει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Έχει πίστη με έργο, έχει ελπίδα με υπομονή και το σημαντικότερο έχει αγάπη με θυσία. Και ήκουσα λοιπόν τον άγγελον των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο ον, ο ίν και ο όσιος, διότι εσύ έκρινες τα αυτά. Επειδή αίμα Αγίων αυτοί και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωσιν, διότι είναι άξιοι. Και ήκουσαν άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιη η κρίση σου». Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό μέγα. Όλα τα ύδατα έγιναν αίμα. Δηλαδή, όλα τα ύδατα έγιναν αίμα. Δηλαδή, πίνουν αίμα και αυτοί που δεν έχουν βάλει το χάραγμα? Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό, γιατί ο λόγος του Θεού δεν μας περιγράφει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και πάμε τώρα στον τέταρτο άγγελο. Διαβάζω πρώτα την τέταρτη σάλπιγγα. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων. Διανασκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύχτα ομοίως. Δηλαδή το εν τρίτον πάντα. Τώρα όμως όλα. Τι θα πει όλα? Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη σε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα. Το ξαναδιαβάζω. Εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη εις αυτό να καυματίσει όλους τους ανθρώπους με πύρ. Δηλαδή ο ήλιος πήρε τέτοια φωτιά. Εδώ πολλές φορές κάνει καύσωνα που λέμε 40-45 βαθμούς και αν πας κάτω και στην Αραβία και λοιπά φτάνει και τους 50. Σκέψου να φτάσει 100 βαθμούς. Το ξαναδιαβάζω. Και δόθη σε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με φωτιά. Όχι με θερμοκρασία υψηλή, με φωτιά. Και καυματίστησαν όλοι οι άνθρωποι. Φοβερές πληγές, έτσι. Καύμα μέγα. Θα μου πεις, ελπίσει ο Θεός να μετανοήσουν? Ο Λόγος του Θεού λέει, και όχι μόνο δεν μετανόησαν,
και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντας εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας. Ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντας εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας. Και βεβαίως δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσιν δόξαν εις Αυτόν. Πρέπει να είναι οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά έβαλαν το χάραγμα γιατί προσκύνησαν, δόξασαν, λάτρευσαν τον Αντίχριστο, την εικόνα του, το διάβολο, τον ψευδοπροφήτη που άκουσαν, πρέπει η καρδιά τους να είναι πραγματικά πέτρα. Για να συμβαίνουν όλα αυτά και να βλασφημούν το Θεό που τα κάνει. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, να προσέχουμε όταν μας συμβαίνει κάτι, πώς το αντιμετωπίζουμε. Μην τα βάλουμε με το Θεό ποτέ. Ο Θεός είναι αγάπη. Ποτέ μην πούμε ο Θεός θέλει. Θυμάστε τον Ιώβ που είπαμε προχτές. Ψεύτης, άδικος. Δεν υπάρχει ωφέλεια καμία να σε λατρεύω, να σε δοξάζω. Ο Θεός να μας φυλάει. Θα έρθουν δύσκολες μέρες. Έρχονται δύσκολες μέρες. Μην τα βάλουμε με το Θεό. Αντιθέτως μάλιστα. Να δοξάσουμε το Θεό, γιατί αυτές οι δύσκολες μέρες που έρχονται και θα γίνονται πιο δύσκολες, πολύ πιο δύσκολες, είναι σημείο ότι φεύγουμε γρήγορα. Φεύγουμε γρήγορα. Έρχεται ο Κύριος. Γιατί όταν οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται σε αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Με αποτέλεσμα να βλασφημούν τον Θεό. Εμείς όμως όταν βλέπουμε τον ευνίδιον όλεθρο, και έχουμε δει πάρα πολλά τις μέρες αυτές, και το βέβαιο είναι ότι θα βλέπουμε όλο και περισσότερα και πιο δύσκολα. Αλλά δεν είναι αστείο πράγμα να λέμε ότι κάει και όλη η Αττική και ούτε ένας αδελφός δεν έπαθε το παραμικρό. Δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν είναι αστείο πράγμα να έγιναν πλημμύρες σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη και ένας αδελφός να μην έπαθε κάτι. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Εμάς εξαρτάται όμως. Όσο πιο πολύ τον δοξάζεις, τόσο πιο πολύ καθαρίζει το μυαλό σου για να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Και όσο πιο πολύ τον ευχαριστείς, τόσο πιο πολύ καθαρίζει η καρδιά σου για να καταλαβαίνεις ότι είναι αγάπη ο Θεός και να τον αγαπάς. Δεν υπάρχει σκοτισμό στην καρδιά σου, δεν υπάρχει ματαιότητα στο μυαλό σου. Και δύο είναι τα μυστικά μας. Δοξάζουμε και ευγνωμονούμε τον Κύριο. Τι κάνεις, δοξάζω τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό. Μα μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, πιο πολύ τον δοξάζω. Γιατί έρχεται πιο γρήγορα. Μια μέρα πιο γρήγορα. Και πάμε τώρα στην πέμπτη πληγή. Διαβάζω την πέμπτη σάλπιγγα. Και ο πέμπτος άγγελος σε σάλπισε και είδον ότι έπεσον εις την γην αστήρ εκ του ουρανού και δόθη σε αυτήν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου και άνοιξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καπίνου μεγάλης και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην και δόθη σε εφτάς εξουσίας ως έχουν στην εξουσία οι σκορπίοι επί της γης και ερέθη προς αυτάς να μην βλάψω συν το χόρτον της γης μη δεν κανέν χλωρών, μη δεν κανέν δέντρων ή μη τους ανθρώπους μόνο που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Ήδη ξεκινάει από το τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων να γίνονται
όλο και πιο σκληρά τα μέτρα. Να δούμε όμως τώρα τι γίνεται την Πέμπτη πληγή. Μεγάλο κακό στην Πέμπτη Σάλπιγγα. Για να δούμε τώρα στην Πέμπτη πληγή. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου. Δηλαδή έχει στόχο τώρα των θρόνων της δόξης του θηρίου. Θηρίου. Και έγινε η βασιλεία του θηρίου πλήρη σκότους. Τι να είναι αυτό, πλήρη σκότους. Η βασιλεία του θηρίου. Και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου. Το σκότος έφερε τέτοιο πόνο που δάγκωναν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Και όχι τη δάγκωναν, τη μασούσαν. Και πάλι ευλασφήμισαν το Θεό του ουρανού δια τους πόνους αυτών, δια τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από τον έργο αυτών. Είναι από αυτά που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Φιάλη επί του θρόνου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους. Και ο πόνος ήταν τρομακτικός που μασούσαν τη γλώσσα τους. Στο θρόνο του θηρίου, στη βασιλεία του θηρίου. Και ήταν τόσο μεγάλος ο πόνος, που όσο πιο μεγάλος ο πόνος ήταν, τόσο πιο πολύ βλασφημούσαν το Θεό του ουρανού και πάλι δεν μετανόησαν. Και ερχόμαστε στην έκτη, που θα τολμούσα να πω ότι είναι η τελευταία, αν και δεν είναι, 7 είναι οι πληγές. Και η έκτη Σάλπιγγα μιλάει πια για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που έγινε, ώστε εθανατώθη το 1/3 των ανθρώπων, πυρηνικός πόλεμος, τρομακτικός πόλεμος με πυρ και θείον. Και τώρα η έκτη πληγή αναφέρεται πάλι σε έναν ιδιαίτερο πόλεμο, λέγοντας: «Και ο έκτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν του Εφράτη». Ο Εφράτης είναι ένας μέγας ποταμός, αν έχετε κοιτάξει το χάρτη, έχει ενδιαφέρον, που κόβει την επικοινωνία της Ανατολής με τη Δύση. Μάλιστα είναι και αιτία πολέμων, αν κλείσει τα νερά δεν έχουν να πιούν αυτοί που είναι στην έρημο. Και εξηράνθη το είδωρο αυτού, ούτε σταλαγματιά ύδατος. Για ποιο λόγο? Για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων από τον Ανατολόν του ηλίου. Και είδον τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία. Και ποιο ήταν το έργο τους και από τη στολή τους? Τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δια να συνάξωσιν αυτούς εις των πόλεμων της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Και συνήθρισεν όλους αυτούς εις τον τόπον των λογκαλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Η προετοιμασία της μάχης του Αρμαγεδόνα. Φοβερός πόλεμος, αδελφοί. Και να τον δούμε πώς δημιουργείται. Ο διάβολος, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης στέλνουν δαιμόνια, εξαφανίζουν το εμπόδιο της Ανατολής και της Δύσης, ξεσηκώνουν όλους τους βασιλείς για να πολεμήσουν εναντίον του Ιησού Χριστού που έρχεται να κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή μεγαλύτερη προετοιμασία πολέμου δεν έχει υπάρξει ούτε θα υπάρξει. Άπειρα στρατεύματα. Αν θυμάμαι καλά, παρακάτω λέει 200 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω ναι.
άπειρα στρατεύματα. Αλλά υπάρχει μία παρεμβολή του Λόγου του Θεού που είναι πολύ σημαντική να την εξετάσουμε και να τη δούμε. Είναι το 15 εδάφιο. «Ιδού, λέγει ο Κύριος, έρχομαι ως κλέπτης. Μακάριος είναι αυτός που αγρυπνεί και φυλάτει τα ημάτια αυτού, δια να μην περιπατεί γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνη αυτού». Μακάριος λοιπόν είναι αυτός που αγρυπνεί. Για ποιο λόγο? Για να φυλάτει τα ημάτια αυτού, ώστε να μην περιπατήσει γυμνός και βλέπουν την ασχημοσύνη αυτού. Και την ερμηνεία τη δίνει πάρα πολύ ωραία ο Κύριος μας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που λέει στη σελίδα, αν θέλετε να το ανοίξετε, 897 εδάφιο, σελίδα, 50 εδάφιο, από το Ιώτα Σίγμα, από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. «Και αφήσαντες αυτόν πάντες, τον Ιησού Χριστόν, τον άφησαν όλοι». Και όταν αφήσει τον Χριστό, αυτό θα συμβεί. «Και ένας νεανίσκος ακολούθη αυτόν, ο οποίος ήταν περιτυλιγμένος με συνδόνα εις το γυμνόν σώμα αυτού», ήταν δηλαδή καλυμμένος με τα λευκά ημάτια, τη συνδόνα, καλυμμένος με την παρουσία του Θεού, αλλά ήταν ένας από αυτούς που εγκατέλειψαν τον Ιησού. Και το αποτέλεσμα, πιάνουν αυτόν οι νεανίσκοι, ο κόσμος, ο δε αφήσας τη συνδόνα, την παρουσία του Θεού, έφυγε από αυτόν γυμνός και κατησχημένος. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Εάν αφήσεις το Χριστό, ο κόσμος θα σου αφαιρέσει τον αγιασμό και θα μείνεις γυμνός και θα βλέπουν οι άνθρωποι την ασχημοσύνη σου. Μπορώ να αφήσω τον Χριστό, βέβαια, εύκολα. Μπορώ να κρατάω τον Χριστό, πολύ εύκολα. Το ένα είναι πάρα πολύ κοντά στο άλλο. Αφήνω τον Χριστό, έχω τον Χριστό. Τι θα πει λοιπόν «αφήνω τον Χριστό»? Να το δούμε γιατί άφησαν αυτοί τον Χριστό στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Γιατί τον άφησαν? Γιατί φοβήθηκαν. Μπορώ να αφήσω τον Χριστό γιατί φοβάμαι, γιατί ντρέπομαι. Φοβάμαι να ομολογήσω, ντρέπομαι να ομολογήσω. Μπορώ να αφήσω τον Χριστό γιατί βλέπω τη Βαβυλώνα. Μπορώ να αφήσω τον Χριστό γιατί ο διάβολος με πειρασμό μου αφαιρεί τη λευκή συνδόνα. Μη χάσουμε την παρουσία του Θεού, αδερφοί. Μη χάνουμε την παρουσία του Θεού. Γιατί φαίνεται γυμνότητα, η ασχημοσύνη σου. Και η ασχημοσύνη σου είναι, δεν προσέχεις πια. Δεν προσέχεις το Λόγο του Θεού, μιλάς. Δεν προσεύχεσαι, ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Δεν διαβάζεις, όποτε τύχει. Το αποτέλεσμα είναι, αφαιρείται η παρουσία του Θεού. Και δεν είσαι πια τύπος του ποιμνίου, αλλά είσαι ένας αποτυχημένος χριστιανός. Γιατί άφησες το Χριστό. Είτε γιατί αγρονηγόρασες, είτε γιατί έχεις πολλή δουλειά και θες να βγάλεις λεφτά, είτε γιατί έχεις οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε γιατί σ' αρέσει η καλοπέραση, είτε γιατί σ' αρέσει να κουτσοπίνεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Ιδίως τις τελευταίες μέρες, αδελφοί. Και ο Λόγος του Θεού λέει «με σέβας και με βλάβια». Και μάλιστα πιο σωστά λέει, να το βρω και να το διαβάσω γιατί μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό, «με εδώ και σοφροσύνη να προσέχουμε τον εαυτό μας
για να μην χάσουμε την παρουσία του Θεού. Λέει λοιπόν ακριβώς. Μια φορά ακόμη, λέει ο Χριστός, εγώ σίω όχι μόνο τη γη και τον ουρανό, γιατί τα σαλευόμενα θα γκρεμίσουν, για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, την έχουμε. Την έχεις τη βασιλεία την ασάλευτον? Ή άλλα πράγματα σε απασχολούν που δεν μπορείς να κρατήσεις το στόμα σου, δεν μπορείς να κρατήσεις τα αυτιά σου, δεν μπορείς να κρατήσεις τα μάτια σου, δεν μπορείς να κρατήσεις τα πόδια σου, δεν μπορείς να κρατήσεις τα χέρια σου. Παραλαμβάνοντας βασιλεία να σάλευτον, ας κρατούμεν τη χάρη. Μόνο με τη χάρη του Χριστού μπορούμε να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με εδώ και ευλάβεια. Να ντρέπεσαι, αδερφέ. Να ντρέπεσαι, να έχεις το αίσθημα της ντροπής. Μα τι κάνω τώρα? Ήρθα στην εκκλησία και κοιτάω το κινητό μου. Μα τι κάνω τώρα? Ήρθα στην εκκλησία να λατρεύσω το Θεό ευαρέστως και βλέπω γύρω γύρω και μιλάω γύρω γύρω και ακούω γύρω γύρω. Μα τι κάνω τώρα? Παραλαμβάνοντες βασιλεία να σάλευτον, ας κρατώμεν τη χάρη του Χριστού. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με εδώ και ευλάβεια. Ο ασεβής τι είναι? Ντροπή δεν, τους ανθρώπους δεν τρέπεται και το Θεό δεν φοβάται. Αυτός που παραλαμβάνει βασιλεία να σάλευτον και λατρεύει ευαρέστως τον Θεό, τι κάνει? Τρέπεται. Τρέπεται. Και εδώ. Τρέπεται. Αλλά και λατρεύει το Θεό με ευλάβεια, δηλαδή με λεπτομέρεια στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Όχι με ευσέβεια, με ευλάβεια. Και ο Ιησούς Χριστός συστηκούστη από τον Πατέρα Του δια την ευλάβεια αυτού. Ο Θεός να μας βοηθάει, αγαπημένα μου αδέλφια, παραλαμβάνοντας βασιλεία να σάλευτον, να λατρεύουμε τον Θεό κρατώντας τη χάρη του Χριστού με εδώ και ευλάβεια. Αμήν.